πιο έγκυρα τι ακριβώς έχουμε στα χέρια μας πια, καινούργιο στοιχείο. Θέλω να σας πω ότι το ρεπορτάζ της συναδέλφης της κυρίας Μαρίας Λούκα είναι εξαιρετικό και δίνει απαντήσεις σε όλα όσα έχω διαβάσει, το οποίο το έχετε δει. Ναι, βεβαίως, το είδα πρωί-πρωί, ναι. Στο Παπαγάνδα. Ναι, είναι εξαιρετικό το κείμενό της και δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα, στο οποίο όπως καταλαβαίνετε συμφωνούμε απόλυτα. Για πείτε μου. Θέλω να μας πείτε, να πείτε στους τηλεθεατές που θα πάνε βέβαια να διαβάσουν το κείμενο στο Παπαγάνδα, βασικά σημεία, καινούργια στοιχεία δηλαδή που έρχονται για την υπόθεση αυτή. Αντίθετα εντελώς από ό,τι μας έχουν πει. Σε προηγούμενες έτσι διαρροές των αστυνομικών συντακτών γράφαν ότι τα αποτελέσματα προφανώς θα είναι υπέρ της άποψης ότι ο Ζακ Κωστόπουλος και κάνει κοκτέιλ ουσιών, όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος στο Δήμα, στις 2 Δεκάτου του 2018. Mm. Έχουμε λοιπόν διαρροές ότι είναι εξαρτημένο, ότι ήταν εξαρτημένο άτομο για να δικαιολογηθεί και ο θανατός. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό, ακόμα και αν πραγματικά είχαμε θετικές τοξικολογικές εξετάσεις, αυτό δεν θα άλλαζε κάτι. Έχουμε ένα λιντσάρισμα μπροστά σε τόσο κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος ποδοπατήθηκε με τα πόδια των κατηγορουμένων αλλά και των αστυνομικών και σπηλώθηκε με αυτές τις διαρροές και φάνηκε ακόμα και ότι η ζωή ενός τοξικομανούς έχει λιγότερη αξία από κάποιον άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης και τον Νοέμβριο στις διαρροές του βήματος τα ίδια γράφουμε και προχθές πάλι αναφέρεται ότι είναι σαφή τα τοξικολογικά ευρήματα. Δεν είναι ασαφή, είναι σαφέστατα από δύο εργαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκη που προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση καμίας τοξικής ουσίας. Σχόλιο κύριε Κοντίνα. Τραγικό είναι. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι τραγικό από μόνο του. Το μόνο που βρέθηκε είναι ένα κοινό ενεργητικό και μια πολύ μικρή ποσότητα αλκοόλ, η οποία είναι τόσο μικρή, ούτε μισό ποτέ μπύρα, το οποίο δεν εμπίπτει ούτε στους κανονισμούς του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κύριε Πετσιμέρη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα ή μας ακούτε μόνο. Σας ακούω μόνο. Ωραία, να σας πω ότι μαζί μου είναι για να ακούτε και άλλες φωνές. Είναι η κυρία Δήμητρα Γκουντούνα, συνάδελφός μας, παλιά συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Τσαπρούνης, διευθυντής σύνταξης εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, και εγώ, ο Κώστας Αρμανίτης. Αυτοί σας μιλούμε. Ο Κώστας είμαι εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε λίγο τις φωνές. Δήμητρα, εγώ θέλω να σχολιάσω λίγο και αυτό και ό,τι ρωτήσει την κυρία τη συνήγορα που είναι μαζί μας. Πάρα πολλές φορές έχει βγει, είναι to the point που λέμε. Γιατί υπήρχαν θεωρίες από τον τύπο, γιατί θεωρείτε ότι υπήρχαν από τον τύπο αυτά τα άμεσα αντανακλαστικά, τα συντηρητικά αντανακλαστικά από τον τύπο, δεν λέω από όλο τον τύπο, από μερίδα του τύπου. Θέλανε να καλύψουν το φόβο που νιώθουμε, γιατί κοίταξε να σου πω. Κάτσε, εσύ έχεις κάνει τηλεόραση. Ο Δημήτρης δεν έχει κάνει. Ο Γιάννης, συγγνώμη, δεν έχει κάνει. Ήταν πιο εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο το ρεπορτάζ που έχει αναφέρθηκε και η συνήγορος της οικογένειας του Ζακ. Είναι άλλο το ρεπορτάζ που υπάρχει, το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί οι αστυνομικοί συντάκτες, τουλάχιστον στα περισσότερα έντυπα, στις περισσότερες εφημερίδες, δεν γράφουν ότι τους κατέβει από το κεφάλι. Γράφουν τις πληροφορίες που υπάρχουν σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες. Όχι στην υπόθεση του Ζακ, σε όλες τις έρευνες, σε όλες τις υποθέσεις. Αυτό το κοιτάξουμε. Λοιπόν. Αυτό θέλει και διασταυρώνουν, βέβαια, πάντα. Πάντα με προσοχή και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διασταύρωση πηγών. Δεν είναι ότι η αστυνομία προφοράει και γράφεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, το άλλο κομμάτι είναι σε σχέση με αυτό που υπερσύνει με την αυτοδικία. Νομίζω ότι αυτό το περιστατικό που παρακολουθήσαμε όλοι. Χάρη στο βίντεο, γιατί αν δεν υπήρχε το βίντεο, πραγματικά. Θα λέγαμε άλλα. Τι άλλη συζήτηση θα υπήρχε. Δώσε μου λίγο. Ότι αυτό είναι εντελώς διαφορετικό και δεν έχει σχέση. Είτε ο Ζακ βγει όπως φαίνεται από τις εξετάσεις, βγήκε καθαρός στις τοξικολογικές εξετάσεις, ή ακόμα και να ήταν
υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών, δεν έχει κάποια διαφορά. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Βοηθήστε δηλαδή, με λίγο. Η αντίδραση των εκείνων που τον χτύπησαν δεν νομίζω ότι έχει διαφορά στο εγώ αν θέλω ήταν λίγο, ή δεν ήταν. Για να απλέψω την κυρία Πετσιμέρη και το κουβεντιάσουμε οι τρεις μας μετά. Κυρία Πετσιμέρη, πραγματικά αυτό τώρα που βγαίνει και εσείς μας παρακολουθείτε εδώ, ξέρετε και τι θέση έχουμε πάρει έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στοχοποιημένος τελικά. Ενώ δηλαδή δεν είχε κάνει και κάτι. Περπατούσε ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται δηλαδή και του την πέσανε. Και τον σκότωσαν. Έχουμε ένα διότι ένα ούτε δακτυλικά αποτυπώματα βρέθηκαν που λέγανε για ληστεία, ούτε ότι ήταν χρήστη, έχει κάνει χρήστη και τους φόβησε και. Δεν προκύπτει κάτι. Ήταν στο εσωτερικό όμως. Του καταστήματος. Ήταν στο εξωτερικό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Επειδή εμείς είμαστε πάντα αντικειμενικοί. Δεν δικαιολογείται όμως κανένα λιτζάρισμα, αλλά κανένα. Ναι, θέλω να καταλάβω πώς το βλέπει η κυρία Πετσιμέρη το κομμάτι αυτού του λιτζαρίσματος και του θανάτου. Πώς το βλέπετε εσείς. Να σας πω, έχουμε ένα κενό από τη στιγμή που ήταν έξω από το Βενέτη και κάποιος του έδωσε ένα μπουκάλι νερό. Και το βίντεο που το είδαμε και αναλυτικά δεν υπήρχε κάποια μεγάλη έξαρση. Και υπάρχει και το κενό που δεν βλέπουμε πώς μπήκε μέσα στο κατάστημα στην οδό αυτή. Μήπως μπήκε για βοήθεια. Δεν μπορώ να υποθέσω. Δεν το ξέρει κάτι. Αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Ναι, όχι, βέβαια, ένας άνθρωπος όταν πάει μέσα σε ένα μαγαζί και κλειστεί, μπορεί να νιώσει κλειστοφοβία και να πάθει μια έντονη κρίση πανικού που να δικαιολογεί γιατί θέλει να βγει με τον πυροσβεστήρα που θα έξω. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολο να πάθεις κρίση πανικού. Παθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Φυσικά. Σε ένα κλειστό χώρο. Φυσικά. Και ειδικά από τη στιγμή που κλειδώθηκε μέσα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι μπορεί τυχαία να μπει και μέσα. Γιατί δεν σας έχει τύχει να θέλετε να πάτε, να ψωνίσετε κάτι και να πάτε στο διπλανό κατάστημα. Αφηρημένος να είσαι, οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν το συζητούμε. Αλλά δεν δικαιολογεί με τίποτα το λιμιτάρισμα. Είτε είναι τοξικομανής, είτε δεν είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Λέτε να σας πω ότι την Τετάρτη θα έχουμε μάλλον την πλήρη ιατροδικαστική έρευνα η οποία θα αναλύει πού ήταν τα χτυπήματα, από τι όργανο έχουν προέλθει. Τα πάντα θα είναι έτοιμα περίπου την Τετάρτη. Μάλιστα. Οπότε εκεί θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Ευχαριστώ. Σχόλια. Γεια σας.